Κύριε Μιλωνά, καλώς ήρθατε. Καθίστε. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι κοιτούσα το βιογραφικό σας και το βρήκα πολύ εντυπωσιακό. Χαίρομαι. Και να είμαι ειλικρινής. Έχετε υπερβολικά πολλά προσόντα για να γίνετε ένας απλός λογιστής. Μα μην ανησυχείτε. Έτσι αλλιώς δεν σκοπεύω να δουλέψω και πολύ σκληρά. Αλήθεια. Φυσικά, και μάλιστα θα έρχομαι μονάχα όταν θα έχω κέφια. Πράγμα που δεν συμβαίνει και πολύ συχνά. Σοβαρά μιλάτε. Ναι, δεν μ' αρέσει να βλέπω άλλους ανθρώπους. Και γενικά θα έλεγα ότι είμαι αρκετά αντικοινωνικός. Αν είναι έτσι, νομίζω ότι δεν είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Αχ, δεν πειράζει, παρετούμε. Δεν μπορείτε να παραιτηθείτε, γιατί δεν εργάζεστε εδώ. Σιγά να μην ήθελα να εργαστώ εδώ. Σιγά να μην σας προσλαμβάναμε. Σοβαρά. Σοβαρά. Ακόμα και να δουλεύατε εδώ, δεν θα είχατε την ευκαιρία να παραιτηθείτε, γιατί θα σας απέλεια. Δεν μπορείτε να με απολύσετε. Γιατί πολύ απλά δεν δουλεύω εδώ. Ακριβώς. Γιατί αν δουλεύατε, θα σας πετούσα έξω στο λεπτό. Αποδείξτε το. Πολύ καλά. Πήρατε τη δουλειά. Α. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήλθατε. Και τώρα έχω την ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω. Παρετούμε. Δεν μπορείτε να παραιτηθείτε, γιατί σας απέλησα. Όχι, όχι, αργήσατε. Δεν δουλεύω πλέον εδώ. Παραιτήθηκα. Ωραία, ωραία. Ας το ξαναπάμε την αρχή. Σας προσφέρω τη δουλειά. Συγχαρητήρια. Καλώς ήλθατε. Και τώρα απολύεστε. Όχι, όχι, όχι. Μου προσφέρατε τη δουλειά. Αλλά εγώ δεν είπα ότι τη δέχομαι. Έχω ήδη δουλέψει εδώ πέρα και παραιτήθηκα. Πολύ ωραία. Τι θέλετε να σας προσφέρω για να έρθετε να ξαναδουλέψετε κοντά μας? Αύξηση. Τι? Θα ήθελα αύξηση. Νομίζω 200 ευρώ την ώρα θα ήταν μια χαρά. 200 ευρώ την ώρα? Πολύ καλά. Έτσι αλλιώς δεν προλάβετε να δουλέψετε ούτε 10 δευτερόλεπτα. Και υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά δεν θα παραιτηθώ. Πολύ ωραία. Το υπόσχεστε. Και θα με αφήσετε να σας απολύσω. Ναι, φυσικά. Αν συνεχίσετε να το θέλετε, μην ανησυχείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα το θέλω και θα το παραθέλω. Οπότε είμαστε σύμφωνοι. Όχι, όχι ακόμα. Δούλεψα ήδη σαν λογιστής εδώ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξω και λίγο πιο ψηλά. Ναι, νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση για την καριέρα μου. Τι θα λέγατε να με προσλάβετε ως διευθυντή? Σαν διευθυντή και με 200 ευρώ την ώρα. Πολύ καλά. Αλλά μου υπόσχεστε ότι δεν θα παραιτηθείτε πριν σας απολύσω. Το υπόσχομαι. Υπέροχα. Πήρατε τη δουλειά. Α, σας ευχαριστώ. Και τώρα απολύεστε. Δεν μπορείτε να με απολύσετε. Είμαι πλέον διευθυντής εδώ. Είμαι το αφεντικό σας. Ε? Όχι, περιμένετε. Δεν μπορεί. Κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει. Και σαν αφεντικό σας, με λύπη μου σας ανακοινώνω ότι σας απολύω. Γιατί με απολύετε? Γιατί παρατήρησα ότι τελευταία προσλαμβάνετε κάτι περίεργα άτομα σε διοικητικές θέσεις και τα δίνετε και 200 ευρώ την ώρα. Αυτό είναι πολύ κακό για την εταιρεία. Τι θα κάνω εγώ τώρα χωρίς δουλειά? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια θέση λογιστή. Έχετε καθόλου εμπειρία?